Στην Σίμη και την επεισοδιακή καταδίωξη δουλεμπορικού σκάφους με παράτυπους μετανάστες. Αναλυτικά μας ενημερώνει ο Γιάννης Σουλιώτης. Γιάννη. Μάρκο, το περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σίμης, ένα φουσκωτό ταχύπλο με μηχανή υποδύναμης 200 ύπων που είχε αποπλέψει από τα απέναντι τουρκικά παράλια. Αποβίβασε σε παραλία της Σίμης 21 μετανάστες και επιχείρησε να διαφύγει. Οι κινήσεις του δουλέμπορου, ωστόσο, έγιναν αντιληπτές από δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού που το καταδίωξαν το φουσκωτό ταχύπλο. Ο χειριστής του οποίου δεν υπάκουσε στα σήματα να σταματήσει και προσπάθησε να διαφύγει. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι άνδρες του λιμενικού πυροβόλησαν συνολικά 4 φορές, 2 κατά ασφαλή τομέα και 2 στην τη μηχανή του ταχυπλό προκειμένου να το κινητοποιήσουν. Όπερ και γένετο, ωστόσο, όταν προσέγγισαν το ταχύπλο, είδαν ότι ο χειριστής του έφερε ένα διαμπερές τραύμα από σφαίρα στην κοιλιά. Μεταφέρθηκε πρώτα στο κέντρο υγείας της Σίμης και εν συνεχεία στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Πρόκειται για υπήκο Τουρκίας. Ακολούθησαν έρευνες στη στεριά, όπου και συνελήφθησαν και οι 21 μετανάστες, οι οποίοι κατά δήλωσή τους είχαν αποπλέψει, είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους από την Τουρκία, πληρώνοντας έκαστος 4.500 ευρώ για το ταξίδι τους προς την Σίμη. Γιάννη Σουλιώτη, θα σε ξαναβρούμε και στη συνέχεια.